Με καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας, ξεκίνησε η δεύτερη σχολική εβδομάδα. Σχολικές μονάδες σε Κρήτη, Αχαΐα, Μαγνησία και Καβάλα και άλλες περιοχές έχουν βάλει λουκέτο, καθώς οι μαθητές διαμαρτύρονται για τη χρήση της μάσκας. Σε κατάληψη προχώρησαν το πρωί της Δευτέρα στο 2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και το 7ο Γυμνάσιο Καβάλας. Είναι τελείως για τυπικούς λόγους, ας πούμε. Δεν θεωρώ πως βοηθάνε εμάς ούτε την κοινότητα. Οι μαθητές απέκλεισαν τα σχολεία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας. Αλλά όταν είναι να μιλήσεις, κατεβάζουν τη μάσκα. Οπότε έτσι κι αλλιώς βγάζει τη μάσκα. Σε κατάληψη προχώρησαν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, ανάμεσα στα οποία το 2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και το 7ο Γυμνάσιο Καβάλας. Ένα από τα αιτήματά τους είναι το μέγιστο όριο μαθητών 15 ανά τμήμα, ενώ παράλληλα διαμαρτύρονται και για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Τι λόγο έχετε προχωρήσει σε κατάληψη? Διότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να χρησιμοποιούμε μάσκα ενώ κάνουμε 2 ώρες συνεχόμενες μάθημα. Δεν έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα και είναι δύσκολο. Όσοι θέλουν μπορούν να φοράνε μάσκα. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σας δυσκολεύει δηλαδή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε? Όχι ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, απλά βγάζεις τον αέρα και τον ξαναβάζεις και είναι ο ίδιος αέρας. Η μάσκα εμποδίζει πολύ στην τάξη και δεν γίνεται. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ στην τάξη. Και δεν γίνεται να γίνει το μάθημα με τη χρήση της μάσκας. Είναι πολύ δύσκολο. Το ίδιο το κράτος που πριν κάτι μήνες μας έλεγε ότι η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική και δεν βοηθάει, τώρα καταλήξαμε να μας τις επιβάλλουν κιόλας. Κάτι που θεωρώ πως δεν έχει νόημα. Δεν τις πάσαμε εμείς. Ανάμεσα στα αιτήματά τους και ο μέγιστος αριθμός μαθητών 15 ανατάξει. Έχουν πιο λίγα άτομα σε κάθε τμήμα, διότι δεν γίνεται να είμαστε 25 και πόσα άτομα στο τμήμα. Και να υπάρχουν πιο πολλές καθαρίστριες για να απολυμμένουν πιο συχνά τις αίθουσες. Γιατί όπως αυτοί μας ζητάνε κάποια πράγματα, το κράτος βασικά που μας τα ζητάει, θέλουμε κι εμείς κάποια πράγματα, να το κάνουμε σωστά αν είναι. Η κυρία Κεραμέως πριν λίγο καιρό και είχε πει ότι θα είναι 15 μαθητές ανά τμήμα. Υπάρχουν μαθητές ανά τμήμα, 20 μαθητές ανά τμήμα και παραπάνω. Θεωρώ πως είναι ένα μέτρο που δεν έχει καν λογική, καθώς τη φοράμε μόνο εντός του χώρου και με το που βγούμε έξω στο διάλειμμα σταματάμε τη χρήση τους. Συμφωνώ με ένα μέρος της κατάληψης, το οποίο είναι τα 22 παιδιά μας στην τάξη. Θα πρέπει να είμαστε μέχρι 15 ή τουλάχιστον μέχρι 17, όπως ήμασταν πέρσι, γιατί δεν γίνεται πριν τον κοροναϊό να είμαστε 17 και μετά 22. Να είμαστε 22 άτομα, υδρώνουμε περισσότερο, ζεσθενόμαστε και με τα σταγονίδια του υδρώτα πάλι κολλάμε. Γιατί ο κοροναϊός μπορεί να μπει και από τα μάτια, νομίζω το γνωρίζουν οι περισσότεροι αυτό. Οπότε πρέπει να μας χωρίσουν καλύτερα, ειδικά τα παιδιά της τρίτης λυκείου που έχουμε τις πανελληνίες, δεν επιτρέπεται να αγχωνόμαστε για να μην κολλήσουμε κοροναϊό και τα δεν επιτρέπεται. Έχουμε το άγχος μας με το να διαβάσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Στο πλευρό των μαθητών, όσο αναφορά το μέγιστο αριθμό ατόμων ανά τάξη, βρίσκονται και οι καθηγητές. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε να κάνουμε παιδιά, που για αυτά τα παιδιά εμείς είμαστε και γονείς και παιδαγωγοί και οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, ο διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Καβάλας αναφέρει τα εξής. Ακούσαμε τα αιτήματά τους, διαφωνούμε με πολλά από αυτά, συμφωνούμε με το αίτημα που έχουμε ως ΕΛΜΕ, δηλαδή πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε ο αριθμός των παιδιών στην τάξη, και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Είμαστε κάθετα αντίθετοι από τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας και η επιστημονική κοινότητα συστήνει ανεπιφύλακτα τη χρήση μάσκας. Δεν είναι δυνατόν εμείς και ως δημόσιοι λειτουργοί, που υποκείμεθα σε έλεγχο, αλλά και ως τι άλλο να πω, δεν είναι δυνατόν να πάμε ενάντια στις συστάσεις του Υπουργείου Παιδείας και της επιστημονικής κοινότητας. Επιβάλλεται μέσα στα σχολεία να φοράνε τα παιδιά μάσκα. Να μου πείτε ότι οι συνθήκες είναι απαράδεκτες μέσα στην τάξη. Ναι, είναι. 26 παιδιά μέσα σε τάξη 35 τετραγωνικών, ναι, είναι θερμοκήπιο. Ότι έχουμε πολλά προβλήματα, ναι, έχουμε πολλά προβλήματα. Ότι τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία όλο αυτό που γίνεται, ναι. Ακούν τις συστάσεις μας, ναι. Αλλά το να τους πω εγώ ή να συνηγορήσω σε ένα αίτημα ότι
καλά κάνουμε και δεν, να μην φοράμε μάσκα σε καμία περίπτωση. Πότερα μάσκα χρησιμοποιείς έξω εσύ και οι γονείς σου, είστε υπέρ ή κατά? Τώρα όπου χρειαστεί σίγουρα θα φορέσουμε, γιατί είναι και ο νόμος έτσι. Νόμος, αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά όπου μπορούμε να την αποφύγουμε, φυσικά δεν τη βάζουμε τη μάσκα. Δεν κυκλοφορούμε έξω με μάσκες. Καθηγητές μπαίνουν να βγαίνουν σε όλες τις τάξεις. Πού να ξέρουμε εμείς αν έχουν κάνει αυτό το τεστ κορονοϊού? Μπορούμε να κολλήσουμε. Εσύ τους είναι υπερβολική, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, κατεβάζεις εδώ τη μάσκα για να πάρεις μια αναπνοή και σου λένε έξω κατευθείαν. Ναι, απουσία, απουσία κατευθείαν. Απουσία, ημερήσια στη χειρότερη. Μάσκα τη χρησιμοποιείς γενικότερα έξω? Όχι. Όχι. Βασικά. Μόνο για να μπω στο σούπερ μάρκετ και αυτό. Οπότε γενικότερα έχεις τη φιλοσοφία ότι η χρήση της μάσκας δεν βοηθάει? Ναι. Δεν. Εντάξει, μερικές φορές δουλεύω και χρειάζεται μάσκα. Αλλά όταν δεν δουλεύω και είμαι έξω συνέχεια, δεν τη χρησιμοποιώ.